Στην τσόχα, τα καζίνο και τις διαδικτυακές πλατφόρμες στενάζουν οι κριτικοί, καθώς ακόμη και στα χρόνια της κρίσης υπέκυψαν στη θεά τύχη, προσδοκώντας ίσως να ρεφάρουν τη χασούρα των περικοπών. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαχιασμένος με κάτι θα βρει τον τρόπο να ασχοληθεί με το πάθος του. Παρόλο που μπορεί να στενεύουν τα οικονομικά του δεδομένα, θα βρει τον τρόπο, γιατί το πάθος είναι πάνω από όλα. Τα στοιχεία του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη για την εξαετία 2012-2018 είναι συγκλονιστικά, σκιαγραφώντας το προφίλ του κριτικού τσογαδόρου και τις συνθήκες που μπορεί να καλλιεργούν την εξάρτηση. Κάθε μέρα έχουμε ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο, είτε τους ίδιους είτε τις οικογένειές τους, και ζητούν βοήθεια για να ξεπεράσουν την εξάρτηση από τον τζόγο. Η πρώτη επαφή τζόγου με χρήματα θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως παιχνίδι, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει απόψε η Κρήτη TV, γίνεται από την ηλικία ακόμη των 11 ετών. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και ένα ανησυχητικό ποσοστό της τάξης των 3,2% που παίζει με λεφτά πριν ακόμα από την ηλικία των 10 ετών. Την ίδια ώρα, τα χρόνια της πρώτης ενηλικίωσης εμφανίζονται ως η κρίσιμη για να ξεκινήσει η εξάρτηση περίοδος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό τζόγο. Ακριβώς. Και μπορεί να καλύπτει και τα κενά της μοναξιάς μας, σωστά. Ακριβώς, και πάρα πολύ βοηθάει στο να παίζει κάποιος κρυφά χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Ένα άτομο το οποίο για οποιουσδήποτε λόγους, είτε για καταθλιπτικούς, είτε για κοινωνικά, σε επίπεδο κοινωνικών δυσκολιών, απομονώνεται για μια περίοδο, και ιδιαίτερα μια περίοδο ερωτών που ενισχύονται τα καταθλιπτικά συμπτώματα για αυτόν ο οποίος τα βιώνει, πολλές φορές συναντούμε μια τέτοια απομόνωση που έχουμε και καταστροφικά αποτελέσματα όσον αφορά τη σχέση με την ίδια την εφαρμογή. Ο ρόλος της οικογένειας ξεκάθαρα καταλυτικός. Είναι ενδεικτικό πως από τους κριτικούς που πέρασαν το κατόφλι του ΚΕΘΕΑ, αποδεχόμενοι το πρόβλημα και αναζητώντας λύση, σε ένα ποσοστό της τάξης του 25%, και οι πατεράδες τους είχαν πέσει στα δίκτυα της εξάρτησης του τζόγου. Έχει φύλο τελικά ο τζόγος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον τζόγο είναι άντρες. Περίπου το ποσοστό στο πρόγραμμά μας είναι στο 76%. Σε ό,τι αφορά το προφίλ γενικότερα των εξαρτημένων, το 55,1% όσων απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είναι έγγαμοι, με το 59,9% εξ αυτών να έχουν παιδιά. Το 87,7% έχουν σταθερή στέγη και το 55,6% έχουν σταθερή και πλήρη εργασία. Αυτός είναι συνήθως ο τρόπος που έχονται οι άνθρωποι σε εμάς. Συνήθως έχονται μέσα από την οικογένεια. Πρώτα η οικογένεια παίρνει στήριξη για το να καταλάβει το πρόβλημα, να δει το δικό της ρόλο στο πρόβλημα, να αλλάξει τη στάση της, έτσι ώστε να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προσεγγίσει το πρόγραμμα στην πορεία. Οι Έλληνες εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε παιχνίδια με τυχερούς αριθμούς, φρουτάκια, ρουλέτα, blackjack, ζάρια και χαρτιά, με εκατομμύρια ευρώ να διακινούνται καθημερινά στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, το 2018 οι Έλληνες πόνταραν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 13,2 δισεκατομμύρια είναι χρήματα που παίχτηκαν σε πρακτορία του ΟΠΑΠ, σε καζίνο, λαχεία, υποδρομίες και σε τζόγο μέσω διαδικτύου. Στα χρήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια που παίζονται στις τσόχες, σε παράνομες λέσχες ή ακόμα και σε φιλικά σπίτια. Αυτές οι μέρες είναι ευδόκιμες στο να μπούμε σε μια τέτοια ψυχαγωγική, παύλα καταχρηστική κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά, άλλωστε και με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου εν ώψη εορτών, έχουν ξεκινήσει αστυνομικές επιχειρήσεις σε παράνομες λέσχες. Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 11 άτομα να παίζουν πόκερ, με τα χρήματα στο τραπέζι να αγγίζουν τα 6.000 ευρώ, ενώ και στο Ηράκλειο 7 άτομα πιάστηκαν να παίζουν ζάρια, με το ποσό που βρέθηκε στο τραπέζι να αγγίζει τα 13.000 ευρώ. Για αυτούς που διοργανώνουν τα παιχνίδια, οι ποινές είναι πολύ σοβαρότερες και κανείς θα πρέπει να το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του. Οι χρηματικές ποινές είναι εξοντοτικές. Και καλώς, κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει είναι ένα έθιμο να το πω, αλλά είναι ένα έθιμο που πλέον νομίζω ότι πρέπει να το αποβάλλουμε.